Ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης της Ηρών Πολυτεχνείου βρέθηκαν στο Δημαρχείο και ζήτησαν σε έντονους τόνους εξηγήσεις από το Δήμαρχο για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Εδώ και 6 μήνες παλεύουμε στην παραλιακή ζώνη να αποκαταστήσουμε ορισμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Πρώτο, θα πρέπει οι καταστηματάρχες εκεί που είναι να πληρώσουν ενοίκια που δεν έχουν πληρώσει ορισμένοι από αυτούς ποτέ. Δεν θέλουν να πληρώσουν, το έχουν για δώρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς που δεν πλήρωναν τον λογαριασμό τους για το ρεύμα το οποίο χρησιμοποιούσαν και το οποίο προέρχεται, το πληρώνει ο πατραϊκός λαός, γιατί είναι δημοτικός φωτισμός, από εκεί πληρώνονται, από εκεί παίρνουν ρεύμα και στο οποίο δεν ανταποκρινόντουσαν. Συνεργεία προχώρησαν σε διακοπή ρεύματος με αφορμή τις υπέρογγες οφειλές 5 ιδιοκτητών καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη. Μάλιστα, είχαν γίνει σχετικές προειδοποιήσεις, δόθηκε χρονικό περιθώριο για διακανονισμούς, αλλά δεν εμφανίστηκε κανένα στα τελευταία 2 χρόνια. Και ήρθε η στιγμή σήμερα που κλείσαμε τα ρεύματα. Και πάλι όμως εμείς δεν είμαστε απέναντι στους επιχειρηματίες. Τους ξαναπροειδοποιήσαμε και σήμερα ότι όσοι από εσάς, τους 5, θέλετε να συνεργαστείτε, θέλετε να έρθετε εδώ πέρα πλέον και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, και αν θέλουν να πληρώσουν κάτι σήμερα έναντι και να μπούμε σε μια διαδικασία 2-3 δόσεων και να πληρώσουν, και συγκεκριμένα τους είπαμε ότι τη Δευτέρα να δώσουν το 30% του ρεύματος και να ξεκινήσουμε το ζήτημα με την πληρωμή των ενοικίων, θα τους έρθει τώρα το επόμενο ειδοποίηση από την νομική μας υπηρεσία ότι τους κάνουμε έξωση. Αν δεν θες να πληρώνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν πας καλά επαγγελματικά, δεν είναι ανάγκη να κρατήσεις αυτόν τον χώρο και να λες ότι είναι δικό σου για χρόνια ολόκληρα. Οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν πως είχαν συμβάσεις με τον Όλπα. Όμως, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, όλα αυτά τα χρόνια η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη και ενώ γίνονταν εκκλήσεις για πληρωμή, κανείς δεν ανταποκρινόταν. Εμείς από την αρχή που ήρθαν σε εμάς, από την αρχή του Γενάρη του 2012, αλλά και με την προηγούμενη η κατάσταση που είχαν με τον Όλπα, πολλοί από αυτούς χρωστούν ενοίκια και ρεύματα και στον Όλπα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε κάτι το οποίο δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε απέναντί μας επαγγελματίες οι οποίοι δυσκολεύονται. Δηλαδή δεν είναι ότι έχεις έναν επαγγελματή ο οποίος σου λέει: κοίταξε να δεις, εγώ δεν έχω να πληρώσω όλα μου τα ενοίκια και θα πληρώσω κάποια λίγα ή θα πληρώσω ένα μέρος γιατί δυσκολεύομαι τώρα. Εδώ έχεις μια κατάσταση παγιωμένη, η οποία λέει: εγώ δεν πληρώνω σε κανέναν, ωστόσο όμως εισπράττει. Τελικά, όπως είπε ο Δήμαρχος, μετά από συζητήσεις βρέθηκε η χρυσή τομή ώστε να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα.